Λόγος, τον κύριο Παπά Εμμανουήλ, είναι ο πρόεδρος της Ελμέ Σερών. Θα μιλήσουμε για το βαθμολογικό κέντρο και τους εκπαιδευτικούς, τους καθηγητές που βαθμολογούν τα γραπτά των πανελληνίων εξετάσεων. Θα ξεκινήσουμε από εκεί γιατί και τα παιδιά έχουν θέμα. Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε. Τι κάνετε? Ναι, καλό σας μεσημέρι. Δόξα τω Θεώ, καλά. Και σε εσάς καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ναι. Επομένως, αφού είμαστε καλά, που σημαίνει ότι συνεχίζουμε τώρα. Πάμε λίγο να μας πείτε τις συνθήκες που επικρατούν στο βαθμολογικό κέντρο, γιατί από αυτά τα οποία μας ενημερώσαν οι πολίτες, ουσιαστικά εκπαιδευτικοί, μας δείχνουν μια εικόνα η οποία δεν μας αρμόζει και είναι τραγική. Έχουν δίκιο? Κοιτάξτε να δείτε. Το πρόβλημα υπάρχει εδώ και χρόνια. Mm. Και μάλιστα συνηθίζουμε να επικαλούμαστε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ναι. Το πρόβλημα είναι όμως ότι, και είναι μάλλον και ελληνική συνήθεια αυτή, όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, τότε καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά όχι εκ των προτέρων. Και εδώ είναι μια κατάσταση που διονύζεται, εδώ και χρόνια δηλαδή, θα έπρεπε ο χώρος αυτός, όπου εκεί λειτουργεί το βαθμολογικό κέντρο των Σερών, να εξοπλιστεί με κλιματιστικά. Απλό ακούγεται αυτό που μου λέτε και όχι ιδιαίτερα ακριβό. Όχι? Ναι. Ακριβώς έτσι το εισπράττουμε κι εμείς. Mm. Το πρόβλημα είναι όμως ότι ξέρετε, από τη στιγμή που όλα αυτά, όλες αυτές οι αρμοδιότητες και οι διάφορες μεταβολές, οι εξοπλισμοί των σχολείων κτλ. Εντάχθηκαν στους Δήμους, υπάρχει εκεί μια κολλησιεργία. Υπάρχει μια κολλησιεργία που οφείλεται σε διάφορους λόγους. Ένας σοβαρός λόγος είναι οι υποδομές που υπάρχουν στα σχολεία, στα κτίρια, οι κτηριακές υποδομές, για να δεχτούν ένα τέτοιο σύστημα από ό,τι εγώ πληροφορήθηκα. Α, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε οι πίνακες των σχολείων δεν μπορούν να σηκώσουν τα κλιματιστικά, μου λέτε τώρα, τη λειτουργία τους. Μα ούτε και αυτή είναι η δικαιολογία. Θα μπορούσε δηλαδή να δημιουργηθεί κατάλληλη υποδομή, ώστε να δεχθούν, να δεχθεί όλο το βάρος αυτό των κλιματιστικών, το σύστημα αυτό, βελτιώνοντάς το. Δεν είμαι και ειδικός τώρα για να σας πω τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Όχι, το παίξουμε ηλεκτρολόγοι. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να γίνει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όλοι λειτουργούν κάτω από κάπως καλύτερες συνθήκες. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα σχολεία να είναι πίσω από αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργούν τα σχολεία. Και οι μαθητές έχουν πρόβλημα. Γιατί δηλαδή, δεν είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί, για να μην μας πούν ότι, ξέρετε, εσείς ευλογείτε τα γένια σας. Όχι. Εδώ το πρόβλημα είναι και των μαθητών. Ένα λεπτό, κύριε Παπαμανουήλ. Καταρχάς, τα παιδιά αντέχουν. Άρα μπορούμε να τα βράσουμε. Οι εκπαιδευτικοί αντέχουν. Άρα μπορούμε να τους ψήσουμε. Οι βαθμολογητές αντέχουν. Μπορούμε να τους ψήσουμε. Αλλά έλα μου ντε που διορθώνουν γραπτά πανελληνίων και κρίνεται, ξέρετε, και το που θα περάσει το παιδί. Μες στη ζέστη με τον υδρότα να τρέχει και να ψήνεται ο άλλος, δεν ξέρω τι βαθμολογία κάνει. Δεν υπενήσουμε κάτι, αλλά... Συναντώ τους συναδέλφους μου, οι οποίοι καθημερινά ομολογώ ότι φτύνουν αίμα οι άνθρωποι για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Δηλαδή, μπορεί να είσαι κλεισμένο σε μια ώρα, 5 και 6 ώρες. Τι και κάνουμε? Τι να κάνεις? Τι κάνουμε, τι κάνουμε, πείτε μου. Τι κάνουμε, τι θα κάνουμε, τι πρέπει να γίνει? Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως ΕΛΜΕ είναι να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας στους φορείς, δηλαδή στους Δήμους. Θα κάνουμε το απαραίτητο έγγραφο το οποίο θα στείλουμε άμεσα. Έγγραφο. Η ΕΛΜΕ το έχει κάνει ήδη, έχει σταλεί δηλαδή στα αρμόδια Υπουργεία ένα έγγραφο με το οποίο εκφράζει τη διαμαρτυρία της και καλεί αμέσως, άμεσα τα Υπουργεία, τα δύο βασικά Υπουργεία τα οποία εμπλέκονται στο θέμα αυτό, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι φέτος βέβαια... Φέτος δεν προλαβαίνουμε, Φέτος δεν θα προλάβουν να κάνουν τίποτα. Ναι. Αλλά να μην πηγαίνει έτσι η ιστορία κάθε χρόνο. Περιμένετε. Δηλαδή, άντε, δεν προλαβαίνουμε φέτος του χρόνου και του παραχρόνου και διονύζεται αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, μιλάμε σε μια εποχή τώρα, σήμερα το 2024, μιλάμε για την εποχή των πράσινων κτηρίων και των πράσινων κτηρίων και σχολείων κλπ. Και εδώ δεν έχουμε, δεν μπορούμε να εγκαταστήσουμε
κλιματιστικά σε αίθουσες. Κύριε Παπαμανουήλ, περιμένετε. Επειδή καταλαβαίνουμε σε ένα βαθμό τη γραφειοκρατία και τέλος πάντων δεν το προβλέψαμε, μπορούμε τώρα να μπορεί να υπάρξει κάποια οδηγία, για να μην πω εντολή, να μεταφερθούν όλα αυτά κάπου που υπάρχει κλιματισμός. Βλέπετε ή, βλέπετε φα, βλέπετε και δις, βλέπετε η ας, βλέπετε ξέρω εγώ πού να πάμε. Άμα θέλετε, σας φινοξενούμε και εδώ στο επιλογές, ας πούμε, και κλιματισμό. Έχουμε μια χαρά συνθήκες. Είναι μεγάλο χώρο, έχουμε. Ελάτε εδώ να διορθώσετε γραπτά. Και βάλτε γύρω-γύρω αστυνομικούς, θα μην χαθούν και τα γραπτά. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και γραφεία έχουμε και καρέκλες έχουμε. Ελάτε εδώ. Ελάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διάθεσή σας αυτή. Αλλά το θέμα είναι ποιο. Ότι φέτος κιόλα, φέτος ήρθε από το Υπουργείο ένα έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι τα βαθμολογικά θα λειτουργήσουν μόνο σε σχολεία. Μόνο σε σχολεία. Εντάξει, μόνο σε σχολεία τώρα. Με προπολεμικές καταστάσεις τώρα. Εντάξει, δεν προέβλεψαν τον καύσωνα, δεν προέβλεψαν τη σταγονίτσα που ξεχύλισε το ποτήρι με αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν το προέβλεψε. Να το καταλάβουμε. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Οι Δήμοι έχουν χώρους που θα μπορούσαν να στεγάσουν βαθμολογικό. Μπα, ποιους. Εντάξει. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Ποιους χώρους δεν είναι έχουμε. Μόνο το βαθμολογικό. Πείτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πείτε μας, θα μεταφερθείτε εκεί, ποιους. Ποιους χώρους έχουμε. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν χώροι, ναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Στη ΔΕΠΚΑ δεν θα μπορούσαν, ας πούμε, να στεγαστούν. Καλέ, μπορείτε, μια χαρά, ναι, βέβαια. Ναι. Σε ένα χώρο, όπως παραδείγματος χάρη, το Δημαρχείο της Κουτάριος, το προηγούμενο, ναι. Το οποίο δεν λειτουργεί. Ναι. Εδώ υπάρχουν, ξέρετε, βλέπουμε το φαινόμενο, να εγκαταλείπονται χώροι δημόσιοι, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι πλήρως, ναι. Και να μην λειτουργούν πλέον. Να μην μιλήσουμε για σχολεία τα οποία έχουν κλείσει και τα οποία είχαν εξοπλιστεί πλήρως με κλιματιστικά και με όλα αυτά. Περιμένετε. Και σήμερα είναι κλειστά. Περιμένετε. Θέλετε να μου πείτε στο σκούτερ το κτίριο εκεί έχει κλιματιστικά. Αυτή την εντύπωση έχω. Και δεν χρησιμοποιείτε το κτίριο εκείνο. Όχι. Άμα δεν χρησιμοποιείτε, πάμε πάρουμε τα κλιματιστικά. Η μεταφορά του κλιματιστικού να μας πάρει, πόσο να μας πάρει, 2 μέρες, παραπάνω όχι. Μια που θα πάρουμε, θα το πάρουμε, το φέρουμε, το βάλουμε, τέλος. Από τις πληροφορίες που έχω, ναι. τα κλιματιστικά ή η δαπάνη για τα κλιματιστικά, ναι. Είχε προβλεφθεί σχετικά με τον, για το δεύτερο, μιλάμε τώρα για εκεί που λειτουργεί το βαθμολογικό, έτσι. Αλλά... Είχε προβλεφθεί. Γιατί και νομίζω ότι σκόνταψε το θέμα, ναι. Των κτηριακών υποδομών. Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Δηλαδή θα βάλουμε μια παραπάνω ασφάλεια να σηκώνει το κλιματιστικό. Μα εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Δήμος μπορεί να δώσει τις κατάλληλες απαντήσεις. Κύριε Παπαμανουήλ, ηλεκτρολόγος δεν είμαι, αλλά στην πράξη μπορώ να σας αποδείξω ότι σε ένα παλιό κτίριο, μη σας πω δεκαετία 60, μπορεί να σηκώσει ένα κλιματιστικό με μια επιπλέον ασφάλεια που θα την τοποθετήσει ένας ηλεκτρολόγος έτσι όπως ξέρει και που όλα θα είναι καλά και όλα ανθυρά. Αυτή να είναι εκεί το πρόβλημα μόνο, έτσι. Εγώ σας μιλάω. Πού αλλού να είναι το πρόβλημα, δηλαδή. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα γιατί όσον αφορά τις άδειες που είχαν αυτά τα σχολεία όταν χτιστήκανε, δεν ξέρω αν εκεί υπάρχουν άλλα εμπόδια. Αρνούμε να εμπλακώ σε αυτή την ιστορία. Πραγματικά, αν είχαν άδειες, τι άδειες, πώς άδειες, γιατί άδειες. Ναι. Λοιπόν, φτάνει. Μπάστα, άλλαξαν οι κύριοι. Εντάξει. Άντως, ο Δήμος νομίζω ότι θα μπορούσε να δώσει κάποιες απαντήσεις. Ναι. Και μάλιστα δεν ξέρω αν από την προηγούμενη δημοτική αρχή είχε γίνει κάτι. Γιατί πέρσι νομίζω έγιναν κάποιες ενέργειες. Αλλά α, πάλι στο ίδιο έργο ήμασταν θεατές. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Ωραία. Κύριε Παπαμανουήλ, το ζήτημα είναι να μην επαναλαμβάνεται, κυρία Μωραήτη, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Είναι ντροπή μας. Δεν μας αξίζει. Και αν αυτό γίνεται για τους εκπαιδευτικούς που τώρα διορθώνουν γραπτά, πολύ κρίσιμα γραπτά όμως, πανελλαδικές, έτσι. Από εκεί και πέρα έχουμε και τα παιδιά. Θα πρέπει να το δούμε λίγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ προς το παρόν και θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Φαίνεται ότι έχουν γνώση οι φύλακες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαμανουήλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Να είστε καλά.